Τσεπέλοβο by night. Είναι 15 Μάρτη 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9. Έχουμε έρθει στην πλατεία που υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Τσεπέλοβο. Εγώ, ο Σωτήρης ο Σκεύης, ο Τάσος, ο Ηγενήτης, ο Παύλος Ευαγγελίδης και η Μαρία η Βλαχάκη. Και τώρα πάμε να κάνουμε αυτό που ξέρουν καλύτερα από όλες τις φυλές του κόσμου οι Έλληνες, να περιδρομιάσουμε. Λουκούλιο γεύμα. Δεν φυσάει, ο καιρός είναι καλός. Θερμοκρασία 8 βαθμούς. 16 Μάρτη 2024, ημέρα Σάββατο, η ώρα 7 και 4 το πρωί. Βλέπουμε τη Μαρία Βλαχάκη κάτω, ετοιμάζεται για το πρωινό. Την έχουν επισκεφτεί καμιά 15 γατούλες. Μαρία, πρόσεξε γιατί θα σε φάνε και σένα, ζωντανή μου φαίνεται. Φρεφτάρια είναι, δεν έχουν ανάγκη. Είμαστε στο Τσεπέλοβο, σε 1085 μέτρα, γιατί είμαστε 5 μέτρα πιο πάνω από την εκκλησία. Με τον Τάσο τον Εγενήτη και τον Παύλο τον Ευαγγελίδη. Ο Παύλος έχει έρθει για 55η φορά εδώ. Εγώ για πρώτη στο Τσεπέλοβο. Να δώσω ο Παύλος. Δεν υπάρχει σπιθαμή για σπιθαμή του ελληνικού εδάφους που να μην έχει ανέβει. Για πες μας Παύλο, πώς θα βλέπεις τα πράγματα, ο καιρός. Ωραία μέρα. Τώρα πώς θα εξελιχθεί το μεσημέρι δεν ξέρω, γιατί λέει κάτι για το μεσημέρι. Έτσι κι αλλιώς δεν θα πάμε ψηλά σήμερα. Πάμε να κάνουμε ένα μονοπάτι, πάμε να πάμε για Βραδέτο. Από εδώ έχει ένα ωραίο μονοπάτι, μετά να κατέβουμε από τη σκάλα. Να δούμε βέβαια διάμεσα και τον Μπελόι. Θα περάσει η μέρα ωραία. Πάντως ευχαριστώ προκαταβολικά για την ξενάγηση, γιατί εγώ αυτά τα μέρη δεν τα ξέρω και θα μου τα δείξεις, οπότε σε ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά. Να είσαι καλά. Τι διάλογο, πού πήγαινες εσύ δηλαδή, τόσα χρόνια στα βουνά επάνω και δεν έχω να κάνω μια περιοχή. Μας είχε φάει ο εγωισμός αυτά τα μέρη, τα υποτιθέμενα παιδινά τα αφήναμε για... Παιδινά, ξέρεις τι έχει από εδώ. Για τα γεράματα. Να σε πάω αύριο να δεις το κρεβάτι τι κορυφή είναι και θα σου πω. Θα γεμίσεις τα βρακιά σου, θα γεμίσεις. Κοιτώντας νότια, ας πούμε, βλέπουμε 1839 μέτρα πάνω από τα Γιάννενα, το Μητσικέλι. Να το, χιονισμένο η βορεινή πλευρά του. Εδώ βλέπουμε ένα μεγάλο συνεργείο με κάμερες και κάποιους ηθοποιούς θα γυρίσουν ένα διαφημιστικό σποτ. Δεν τους ρώτησα, αλλά δεν μου είπαν για ποιο προϊόν. Εδώ βλέπουμε την εκκλησία του Αγίου Νικολάου με τον εξαγωνικό πύργο καμπαναριό ύψους 16 μέτρων. Η εκκλησία χτίστηκε το 1753 και εσωτερικά έχει 12 τρούλους και 16 αψίδες. Θα τη δούμε αύριο που θα είναι ανοιχτά. Εδώ βλέπουμε το τσούφλιο φαρμακείο, να το εδώ, το δείχνει η κάμερα, το οποίο είναι έργο του τοπικού ευεργέτη. Δείτε εδώ το παλιό μονοπάτι χτιστό, ανέβαινε ζικ-ζακ, συνέδεε το Τσεπέλοβο με το Καπέσοβο. Κοίτα τι δουλειά είχαν κάνει οι παλιοί άνθρωποι. Οι σημερινοί είναι στην καφετέρια και πληκτρολογούνε. Αυτά τα κολονάκια, τα μεταλλικά, έχουν πάνω ηλιακό συλλέχτη με μπαταριούλα και φωτίζουν το δρόμο το βράδυ, διότι εδώ διεξάγεται ένας διεθνής αγώνας ορεινού δρόμου μήκους 44 χιλιόμετρων, λίγο κάτι μεγαλύτερος από το μαραθώνιο. Και το ονομάζουν μαραθώνιο της Τύμφης. Φτάνοντας προς το Σταυρό πάνω από το Τσεπέλοβο, φτάσαμε σε εικονοστάση με δύο εικόνες του Αγίου Γεωργίου. Ο Αγιώργης, προστάτης της Μόσχας, ο μεγαλύτερος Άγιος για τους παλαιοχριστιανούς, όπως λέμε εμείς, που ακολουθούν το Ιουλιανό ημερολόγιο 13 μέρες πριν. Πρόσφατα η Ουκρανία, για να δείξει την αντίθεσή της με τη Ρωσία, εγκατέλειψε το Ιουλιανό ημερολόγιο και ήρθε στο Γρηγοριανό. Μπροστά μας, το πλατό της Αστράκας, όπως φαίνεται από νότια. Εμείς κατευθυνόμαστε σε ένα σταυρό, ο οποίος είναι στα 1340 μέτρα υψόμετρο, πάνω από το Τσεπέλοβο. Εκεί θα είμαστε σε 5 λεπτά περίπου. Είμαστε σε ένα πλάτωμα
περίπου στα 1300 κάτι μέτρα πάνω από το Πέλοβο. Εδώ έχουν φτιάξει μια εκκλησία. Εάν γυρίσουμε βόρειο-ανατολικά, βλέπουμε όλο το πλατό της Αστράκας. Πω από εκεί πτάνε Τσουκαρόσα, Τσουκασάκα, η Γκούρα είναι δεξιά, η ψηλότερη. Και αν γυρίσουμε τώρα νότια, βλέπουμε το Λάκμο ή Περιστέρι, ψηλότερη κορφή 2.295 η Τσουκαρέλα. Δεξιά της, καλά μετά είναι το Μποτάι. Και βλέπουμε την Κακαρδίτσα, το Μητερό, κάτσε να ζουμάρω, η Κακαρδίτσα 2.429 πάνω από το Γαρδίκι. Δεξιά από την Καρκαρδίτσα το τελείωμά της είναι η 1060, 2080 μέτρα υψόμετρο. Μετά είναι του Χατζή, 2033, εκείνο το Μητερό. Και μετά του Χατζή, άμα πάμε, φαίνεται λίγο ο Κρυάκουρας και μετά φαίνονται τα Τζουμάρικα. Ο Στιβαρός Όγκος των Τζουμέρκων, να η Στρογγούλα, η Ρόκα, για όσους τα ξέρουν. Όχι, Παναγία μου, όλα φαίνονται. Και αν πάμε ακόμη νότια-νότιο-δυτικά, 1839 μέτρα πάνω από τα Γιάννενα και το σπήλαιο του Περάματος, το Μητσικέλι. Πιο δεξιά από το Μητσικέλι και νότια είναι ο Τόμαρος, ο Λίτσικας, 1978. Θα τον δούμε ίσως από το σταυρό που θα πάμε τώρα. Είμαστε στο σταυρό, στα 1340 μέτρα, πάνω από το Τσοπέλοβο. Να το χωριό κάτω. Το Τσεπέλοβο, από εκεί ξεκινήσαμε πριν μία ώρα περίπου και τώρα θα γίνει ξενάγηση στις κορφές από το δάσκαλο του ελληνικού χώρου των κορυφών, το πολυπερπατημένο και πάντα πανάξιο ορειβάτη, τον Παύλο τον Ευαγγελίδη. Θα πατήσει πολύ, αλλά ήταν με χιόνι έτσι και φύγεις και είχαμε χεστεί. Το Τσεπέλοβο από ψηλά. Είναι πιο ωραία κορυφή της Γκαμήλας κάτε με το κρεβάτι. Είχαμε κάνει 10. Όπως δείχνει η κάμερα, κοιτώντας βόρεια, οι κορφές μου τις έχει πει ο Παύλος Ευαγγελίδης, ο οποίος είναι δίπλα μου και κρατάει τον μπατόν. Μόλις κάνω λάθος θα μου το φέρει στο κεφάλι. Λοιπόν, αυτή η όμορφη ράμπα που φαίνεται είναι και σύμφωνα με τον Παύλο και η πιο ωραία κορυφή της Τύμφης, το κρεβάτι. Φαίνεται, είναι σαν κρεβάτι. Στο βάθος φαίνεται λίγο η Τσουκαρόσα. Για άντρες το κρεβάτι. Το κρεβάτι για άντρες. Και άντρες είναι αυτοί που φοράνε παντελόνια, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Και έχουν και παρεό και χοντρή φωνή. Μετά, δεξιά είναι η Γκούρα ή αλλιώς Στόμιο. Πολύ βραχώδης το ανάγλυφό της. Συνεχίζουμε. Είναι μια άλλη κορυφή χαμηλότερη, ο Κίτρος. Και αν πάμε τώρα, γυρίζει η κάμερα τελείως ανατολικά. Βλέπουμε στο βάθος, κάτσε να ζουμάρω, 2.177 το Αυγό, πάνω από τη Βοβούσα. Εάν πάμε τώρα λίγο νότιο-ανατολικά, ας το πούμε, βλέπουμε το Λάκμο με, ή αλλιώς Περιστέρι, η ψηλότερη κορφή η Τσουκαρέλα, 2.295. Δίπλα της είναι ο Μέγας Τράπος, ο Μικρός Τράπος, το Μποτάι και στο βάθος 2.427 η Κακαρδίτσα. Μετά την Κακαρδίτσα είναι η 1060, είναι περίπου 2.080 μέτρα. Και αν πάμε νότια, βλέπουμε αυτό το Μητερούλι, εκεί πρέπει να είναι του Χατζή, 2.033 μέτρα. Αυτή η μακριά Ιράχη με το απότομο χάσιμο, 1.934 μέτρα ο Κρυάκουρας. Και εκεί τα τρομερά και φοβερά Τζουμέρκα. Εντάξει, τώρα τι να λέμε, έτσι, τα Τζουμέρκα είναι μια ιστορία από μόνα τους. Γυρνώντας τώρα τελείως νότια και νότιο-δυτικά, 1839 το Μητσικέλι πάνω από τα Γιάννενα, στο βάθος 1978 μέτρα ο Λίτσικας ή Τόμαρος. Ανεβαίνετε από την νότια μεριά από τους Βαριάδες, δίπλα από το σταυρό με την καμπάνα που βλέπαμε, ο οποίος είναι τεχνητός με ηλιακό πάρκο για να έχει φως το βράδυ, βλέπουμε ένα ρουστίκ σταυρό ξύλινο, καταπληκτικό, ο οποίος είναι και αυτός 30 μέτρα από το μεταλλικό σταυρό.
Αυτός είναι πιο ωραίος για μένα. Πω πω τι βλέπουν τα μάτια μας, απίστευτη ομορφιά εδώ πάνω. Αυτό το φυτό που βλέπετε λέγεται αγκλέωρας και είναι δηλητηριώδες. Γι' αυτό και η έκφραση έφαγε και τον αγκλέωρα, που σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος, αυτός δηλαδή, έφαγε τόσο πολύ φαγητό που έφαγε και τον αγκλέωρα. Και φυσικά υποθέτω ότι μετά πέθανε. Νάτος, ο αγκλέωρας, έτσι λέγεται. Αυτό το πράσινο φυτό. Ανεβαίνουμε προς Αυγερινό, περίπου στα 1600 μέτρα. Και εδώ στην Ήπειρο τα πράγματα όλα διακρίνονται για τη διακριτικότητά τους. Και να βλέπετε, εδώ έχουν βάλει ένα πολύ μικρό διακριτικό κούκο. Νάτος, είναι μόνο 3 μέτρα ύψος. Οπότε και να θέλεις να τον χάσεις δεν μπορείς, θα πέσει επάνω του. Σαν μικρός οβελίσκος είναι, πω πω. Αν τον είχαν δει οι Γάλλοι θα τον είχαν κλέψει να τον πάνε έξω από το Μουσείο του Λούβρου. Έχουμε βγει σε αλπικά λιβάδια και πάμε προς τη θέση όπου υπάρχει η τρομερή θέα, θέση Αυγερινός, 1609 μέτρα περίπου. Εκεί θα είμαστε σε 20 λεπτά. Πάμε τώρα προς Βραδέτο και βλέπουμε κάποιους γεωλογικούς σχηματισμούς, κάποιες κατακρυμνήσεις, κάποια βάραθρα εκεί. Πάρα πολύ ωραία είναι. Θα μας πάρει περίπου 3 ώρες χωματόδρομο, να αυτός είναι ο δρόμος, αλλά το απολαμβάνουμε. Εδώ μπροστά μας είναι ένα από τα ζαγοροχωριά, το Βραδέτο. Δεν καπνίζει ούτε ένα τζάκι, που σημαίνει ότι υπάρχει μια πλήρης εγκατάλειψη του χώρου, αν και πάρα πολλά σπίτια ανακαινίζονται. Πάμε ντουγρού για τη σκάλα του Βραδέτου. Μπροστά μας είναι ο Άγιος Αθανάσιος. Έτσι ονομάζεται το εκκλησάκι. Έβγαλε λίγο κρύο. Φάγαμε τον άμπακο, ήπιαμε σαν νερόφιδα. Ωχ, Παναγία μου, βαρύναμε λίγο, αλλά θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Εδώ ξεκινάει η σκάλα του Βραδέτου. Δείτε πως είναι, παλαιό καλντερίμι. Ζιγ-σακ, κάνει τραβέρσες και κατεβαίνει προς τα κάτω. Είμαστε στη σκάλα του Βραδέτου. Για δείτε λίγο πως είναι το καλντερίμι. Χιλιάδες χρόνια υπάρχει αυτό. Και ήρθαμε εμείς τώρα οι επαείοντες να ανακαλύψουμε τις ομορφιές αυτού του τόπου. Παλαιότερα εδώ οι άνθρωποι κάναν αυτές τις διαδρομές για βιοποριστικούς λόγους. Εμείς ερχόμαστε εδώ να ασκήσουμε κανένα καλτσόν, να το παίξουμε μάγκες. Μεγάλη διαφορά. Τι να γίνει. Δείτε τη θέα από τη σκάλα του Βραδέτου κοιτώντας δυτικά. Πανέμορφα είναι. Έβγαλε και ήλιο, δεν κάνει κρύο. Αν και είμαστε στα 1300 μέτρα υψόμετρο. Για δείτε λίγο σκάλα Βραδέτου, η οποία οδηγεί στο χωριό Καπέσοβο. Θα είμαστε εκεί σε περίπου 50 λεπτά. Αλλά η σκάλα είναι όμορφη, είναι καλντερίμι. Για γερά ποδιά όμως. Ειδικά αν έχεις πει 3 μπουκαλάκια ρακί. Φωτογραφία.
νερά να φύγουν από αλλού. Μαγεία είναι τώρα. Έλα εδώ να δει. Να φτάσουμε εμείς εκεί κάτω και πάρε. Να φαίνεται και ο άνθρωπος. Να φαίνεται και εδώ τι γίνεται. Πρόσεχε, πρόσεχε. Σιγά, σιγά. Δεν είναι σταθερά αυτά. Δεν είναι κολλημένο. Μην φύγεις. Δείτε, δείτε αυτό το φαράγγι που φαίνεται μπροστά μας. Το έκανε ο Παύλος ο Ευαγγελίδης, ο οποίος είναι ένα μέτρο δεξιά μου, με τον Γιώργο τον Τζαμπουράκη. Ποιος άλλος ήταν, μόνο. Και τον Δημήτρη τον Κασκαούτη. Ήταν μόλις είχε χωρίσει και τον πήραμε. Μπήκαν εκεί μέσα, χωρίς να ξέρουν πού πάνε, πού βγαίνουν. Και τελικά βγήκαν ένα εκεί που δείχνει κάμερα, στο βάθος εκεί. Πήραν αυτή τη σάρα απέναντι, ανεβήκανε και φτάσανε στο χωριό, στο Καπέσοβο απέναντι που φαίνεται. Λοιπόν, για να δείτε εδώ από τη σκάλα του Βραδέτου. Έχει και μερικά μέρη. Για να δείτε εδώ, να πάω λίγο άκρη για να δείτε στο βίντεο τι γίνεται. Πρόσεχε τη μηχανή, θα πάει στράφη μηχανή, πατάς εκεί. Μην μπαλατζάρει η πέτρα. Βλέπετε. Ωραίο αδυσόπιτο χάος, αλλά όμορφο χάος, πάρα πολύ ωραία, φιδωτό μονοπάτι, νομίζουμε ότι είμαστε στο Σινικό τείχος της Κίνας. Με κρατάει ο Τάσος, δεν μπορώ να πάω πιο άκρη, θέλω να πάω να πέσω, πέσε, για να μην φύγω. Πω πω τι όμορφα είναι, τι όμορφες βλέπουν τα μάτια μας. Δείτε ένα πανέμορφο γεφύρι που υπάρχει στη Χαράδρα που οδηγεί προς το Καπέσοβο, έτσι. Να το, από εκεί θα περάσουμε σε περίπου μισή ώρα, γιατί έχει ζιγ-ζακ. Θα περάσουμε κι άλλο ένα πέτρινο. Τι όμορφα που είναι. Δείτε εδώ το πρεβάζι από το μονοπάτι. Ενώ πιο πάνω ήταν πλάκες επίπεδες και λεπτές, εδώ είναι μητερές, τριγωνικές, σαν ισοσκελή τρίγωνα, και έχουν τοποθετηθεί με τη βάση κάτω και την ακμή της κορυφής επάνω. Είναι διαφορετική η πλέξη και η σύζευξη. Πάρα πολύ ωραία είναι. Πω πω, Παύλος Ευαγγελίδης, Στάσος Εγενίτης, νάτι, στο μονοπάτι. Το γεφύρι της ομορφιάς, η γέφυρα της ομορφιάς, από εκεί θα περάσουμε. Και ελπίζουμε να μην μπει στο γεφύρι, γιατί εμείς δεν είμαστε και πολύ όμορφοι και θα μας ρίξει κάτω.